Φωτιά στην διαδικασία ανάδειξης του νέου Αρχιεπισκόπου βάζει ο Δήμαρχος Παραλιμνίου Θεόδωρος Σπυρίλης, ο οποίος στήριξε στις αρχιεπισκοπικές εκλογές της Κυριακής τον Μητροπολίτη Κωνσταντίας και Αμοχός του Βασίλειο, που έμεινε τελικά εκτός τριπρόσωπου. Μιλώντας στην εκπομπή του Αντένα Μέρα Μεσημέρι, δήλωσε πως μελετά το ενδεχόμενο να καταθέσει ένσταση στην Ιερά Σύνοδο. Υπάρχει μαρτυρία για κάποιες συμπεριφορές, θα τα μελετήσουμε και ναι, ενδεχομένως να υποβληθεί ένσταση μέχρι αύριο. Κάποιοι άνθρωποι έχουν δώσει έχουν κάνει κάποιες ενέργειες που πιθανόν να μην έπρεπε να τις είχαν κάνει. Όπως ανέφερε ο κύριος Σπυρίλης, η υποβολή έστασης θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο μπορεί να στηριχθεί και νομικά, γιατί συμπεριφορές και πολιτικές πριν και κατά την ημέρα των εκλογών μετέτρεψαν τις αρχιεπισκοπικές εκλογές σε επαρχιακές. Κόφηκα την οποιαδήποτε επικοινωνία με τον Δεσπότη, διότι δεν θέλω να με επηρεάσει στο αν θα κάνω ή όχι έσταση. Η απόφαση αν θα γίνει έσταση ή όχι θα είναι αποκλειστικά δική μου και δεν θέλω ο ίδιος να συμμετέχει σε αυτή την απόφαση. Ο Δήμαρχος Παραλιμνίου δεν θέλησε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την μαρτυρία την οποία κατέχει και ούτε αποκάλυψε ποια είναι τα στοιχεία που θα συνοδεύουν την έστασή του. Υπενθυμίζεται ότι η διορία υποβολής εστάσεων λήγει αύριο και σε περίπτωση που θα κατατεθεί, ο Γενικός Εύφορος Αρχιεπισκοπικών Εκλογών θα την θέσει ενώπιον της Ιεράς Συνόδου, η οποία θα συνέλθει την Πέμπτη για να επικυρώσει το τριπρόσωπο.